Αδελφοί, γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν ημέραστε και νυχτός, ου και παυσάμιν, ένα έκαστον με τα δακρύων νουθετών. Σήμερα, αδερφοί μου, η Εκκλησία μας συνεδίασε, δηλαδή ετέριασε τόσον το Ευαγγελικό ανάγνωσμα όσον και το Αποστολικό με ένα γεγονός το οποίο ο Απόστολος Παύλος έχουν το προορατικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και να φοβούνται οι σημερινοί χριστιανοί οι οποίοι τρέχουν να έβρουν προορατικά πνεύματα. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια πνεύματα. Ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, ελαχιστότατα. Ο Απόστολος Παύλος έχουν προορατικό πνεύμα από τον Θεό, ο οποίος τον επρίκησε, είδε ότι μετά από τον θάνατον του θα εισχωρήσουν στην Εκκλησία εχθροί του Θεού. Θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι θα φέρουν το ένδυμα προβάτου και έσωθεν θα είναι λύκοι άρπαγες. Δια τούτο ευρισκόμενος ο Απόστολος Παύλος εις την Μίλητον εκάλεσε, λέγει, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Οι πρεσβύτεροι ήσαν εκείνοι οι οποίοι είχαν την ευθύνη δια τα λογικά πρόβατα του Χριστού. Όπως και σήμερα, ο κάθε ένας λειτουργός του Θεού έχει ευθύνη τεραστία ενώπιον του Θεού. Δεν είναι να φορέσουμε το υγειασμένο ράσον μόνον και μετά να αναπαυθούμε. Δεν είναι να ανέλθουμε στα αξιώματα και μετά να αναπαυθούμε. Έχουμε ευθύνη τεραστία ενώπιον του Θεού δια τα πρόβατά Του, τα οποία μας ενεπιστεύθη. Δι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αφού εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, ήθελε να τους δώσει τα τελευταία του συμβουλάς, να τους αποχαιρετήσει, διότι δεν θα τους έβλεπε πλέον. Και όταν τους εκάλεσε, τους είπε μεταξύ των άλλων και τούτα τα λόγια. Γρηγορείτε, τους λέγει. Όταν λέγει την φράση αυτήν ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι πρέπει να είμεθα έτοιμοι. Γρηγορείτε, λέγει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ευθύνη πρέπει να είναι άγρυπνος. Όσοι εισήλθατε εις των στρατών και υπηρετήσατε την πατρίδα, όταν σας έθετε η πατρίς φρουρών στην Σκοπιάν, εκεί εάν εκοιμόσουνα
εκινδύνευε ολόκληρος ο στρατώνας. Εάν είσαι ο άγρυπνος, εκεί θα ησύχαζον οι στρατιώτες, διότι έβλεπαν ότι υπάρχει εκείνος ο οποίος αγρυπνεί δι' αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος, βλέπον τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, διότι Έφεσος ήτο ειδωλολατρική πόλης. Εκεί ελατρεύοντο οι ανύπαρκτοι θεοί, αυτούς τους θεούς τους οποίους ζητούν σήμερα να μας φέρουν και πάλι στην Ελλάδα, οι μορφωμένοι, οι παραμορφωμένοι. Όχι ο απλός κόσμος, ο απλός κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε. Ούτε τα της πίστεως δεν τα γνωρίζει εάν δεν ακούσει. Αυτοί νομίζουν ότι τα γνωρίζουν όλα και προσπαθούν να μεταφέρουν τον κόσμο σήμερα την Ελλάδα μας στην ειδωλολατρία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους πρεσβυτέρους όταν τους εκάλεσε. Γρηγορείτε, λέγει, να είστε άγρυπνοι, διότι μετά από εμέ θα εισχωρήσουν στην Εκκλησία, λέγει, λύκοι άρπαγες οι οποίοι θα παρασύρουν τους πιστούς από την αγκάλη της Εκκλησίας και θα τους μεταφέρουν στην κόλαση. Δι' αυτό γρηγορείτε. Και όταν θα γρηγορείτε, λέγει, να μνημονεύετε, δηλαδή να φέρετε στο μυαλό σας, να ενθυμίστε δηλαδή, να μην ξεχάσετε, να μην λησμονήσετε, ότι τριετίαν όλην ημέραστε και νυχτός σας ενουθετούσα ένα έκαστον μεταδακρύων. Εδώ, αδερφοί μου, βλέπουμε ποια είναι η ευθύνη των λειτουργών του Θεού. Εδώ βλέπουμε τι έδωσε ο Θεός όταν έθεσε ποιμένα των λογικών προβάτων τους εκλεχτούς. Δι' αυτόν τον λόγο, πόσο πρέπει να είναι άγρυπνη η λειτουργή του Θεού, αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε ένας και δεν είναι ανάγκη να τονίσουμε ή μη μόνο να ειδούμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Τριετίαν ολόκληρο, λέγει. Αυτό σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος έδωκε κόπους πολλούς και αγρυπνίες πολλές και αγωνίαν μεγάλη εις εκείνον τον κόσμο ο οποίος ευρίσκεται εις την Έφεσον κάτω από τα είδωλα. Δεν έφυγε αδιαφορών το τι θα γίνουν, αλλά επί τριετίαν ολόκληρων ημέραστε και νυχτός, λέγει, μέραν και νύχταν. Το πρώτο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο αφιέρωσε ο Απόστολος Παύλος και μας δίδει και εις εμάς να γνωρίζουμε ότι ο αμπελώνας του Κυρίου μας δεν είναι να εισέρθεις και να φύγεις, αλλά θα εισέρθεις και θα σκάψεις τον αμπελώνα, θα τον διατηρήσεις, θα τον περιποιηθείς, θα τον αγκαλιάσεις με αγάπη για να καρποφορήσει και να φέρει καρπούς. Η θυσία την οποία αφιερώνει ο λειτουργός του Θεού στην Εκκλησία του, την οποία ίδρυσε ο Θεός,
δεν είναι μικρός ο κόπος αυτός, αλλά μεγάλος. Τριετίαν ολόκληρον ο Απόστολος Παύλος στην Εφησία σε λέγει: «Ημέραστε και νυχτός, ημέραν και νύχταν». Άραγε να κοιμάται ο Απόστολος Παύλος, άραγε να διαφορούσε. Εδώ όταν μνημονεύει ότι ημέραστε και νυχτός, σημαίνει ούτε ημέρα, ούτε νύχταν έκλεινε τα μάτια του. Και τι έκανε? Νουθετών ένα έκαστον. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος εκήρυτε το Ευαγγέλιο του Θεού σε πολύ πλήθος. Πλην όμως δεν έμενε ως εκεί και να πει «εγώ είπα και εσύ αν θέλεις στήρισε». Είχε μια άλλη αγωνία ο Απόστολος Παύλος. Και η αγωνία του αυτή μετετρέπεται σε δάκρυα. Άραγες, υπάρχουν και σήμερον εκείνοι οι οποίοι αγωνιούν με τα δακρύων ως λειτουργή του Θεού. Ημέραστε και νυχτός, λέγει, δεν εκάθισα, δεν ησύχασα. Αλλά μετά από το κήρυγμα, λέγει, προσπαθούσα ένα έκαστον, λέγει, να νουθετώ, να συμβουλεύω, να παρακαλώ, να ανοίγω μπροστά του το άπλετο φως, το φως του αληθινών του Ευαγγελίου. Και μέσα σε αυτήν την αγωνία μου λέγει, για να νουθετώ ένα έκαστον, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος έβρισκε πρώτα τον έναν και μετά τον άλλον και μετά τον άλλον, εκείνους οι οποίοι αμφιταλαντεύοντο, όπως το δέντρο το οποίο το σύει ο αέρας και δεν είχαν σταθερότητα. Αυτούς, λέγει, τους επεσήμενα εγώ και έναν έκαστον εξ αυτών τον ενουθετούσα, τον εσυμβούλευα, του παράγγελα να ακολουθήσει τον Χριστόν, τον Θεόν, τον αληθινόν. Πού θα βρεις σωτηρία, αδερφέ μου? Πού αλλού? Υπάρχει πουθενά αλλού να στηριχθείς σε αυτόν τον κόσμο? Χωρίς τον Χριστόν πού θα πας? Στην ανάγκη σου, στην δυσκολία σου, στους πειρασμούς, στις θλίψεις, στους κατατρεγμούς, στα συκοφαντίας, στους διασυρμούς, όταν σε διασύρουν, όταν σε συκοφαντούν, πού θα στερεωθείς, πού θα έβρεις θεμέλιον, πού θα έβρεις στήριγμα, τι αναστερεώσεις την ειδική σου σωτηρία? Μόνον ο Χριστός. Δεν θα φύγεις από τον Χριστό για να καταλήξεις στους μάγους για να έβρεις παρηγορία. Δεν θα φύγεις από τον Θεό τον παντοδύναμον και να πας στον διάβολο που είναι αδύνατος. Εάν δεν στερεώσεις τον εαυτό σου εις την πέτραν, και πέτρα είναι ο Χριστός, δεν πρόκειται να έβρεις σωτηρία. Δι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος ενουθετούσε ένα έκαστον, όμως με μία διαφορά: ότι έκλαιε μπροστά τους. Και όταν λέγει με τα δακρύων, μπορούμε να φανταστούμε τον Απόστολο του Θεού
πόσον εταπεινώνε το και πόσον παρακαλούσεν εκείνα τα παιδιά του Θεού να τα σώσει. Επί τριετίαν ολόκληρο λέγει, ημέραστε και νυχτός, ούκε παυσάμιν, νουθετών ένα έκαστον με τα δακρύων. Αυτήν την εικόνα άραγες ευρέθηκε κανείς να την ζωγραφίσει, ευρέθηκε κανείς να δώσει έμπνευση σε αυτήν την εικόνα, ούτως ώστε όταν την βλέπουμε και εμείς να γεννόμεθα άγρυπνοι. Και όταν τελείωσε όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος, μετά τι έκανε? Θυσταγώ, να τα λέγει, προσήψατο. Εγονάτισε ο Απόστολος Παύλος μέσα στην άμμον, εκεί στην ακρογιαλιά όπου ήτο. Εγονάτισε μέσα στην άμμον και μαζί του όλοι οι πρεσβύτεροι. Και όταν τους είπε ότι είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε, τότε λέγει, εκρεμάστησαν από τους ώμους του και δεν ήθελαν να παρηγορηθούν. Διότι εγνώριζον πόσην αγάπη είχε ο Απόστολος Παύλος δι' αυτούς. Και τους αφήγε την εντολή να προσέξουν να μην παρασύρθουν από τους λύκους. Δι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας, επειδή εισήλθαν λύκοι βαρείς μέσα στην Εκκλησία, εκείνοι οι οποίοι δεν επίστευαν τον Χριστόν ως Θεόν και ως εκ τούτου δεν επίστευαν την Παναγία μας ως Θεοτόκον. Ο Χριστός ή το Θεός και άνθρωπος εγεννήθη ως άνθρωπος χωρίς να αποχωριστεί την θεότητα. Μυστήριον μυστηρίων. Ποιος δύναται να ανιχνεύσει και να ερμηνεύσει αυτήν την ταπείνωση του Θεού? Και ποιος τον εγέννησε? Η Παναγία μας. Εφόσον εγέννησε η Παναγία μας Θεόν, πώς ονομάζεται? Θεοτόκος. Εισήλθον τότε μετά από τον Απόστολον Παύλον εκείνοι οι οποίοι έλεγαν τον Χριστόν ότι είναι χτίσμα και εκήρυτον και έπαιρναν τα παιδιά του Θεού από την αγκάλη της Εκκλησίας και κατά τα κατέτρωγε νικόλασης και εξεσηκώθη η Εκκλησία. Προσέξτε αδερφοί μου να δείτε ότι σήμερα το τροπάριο είπε ότι η Εκκλησία μας εγέμισε, λέγει, με αστέρας πολύφωτους. Ο διάβολος ευθόνησε όμως την Ελλάδα μας και έφερε άλλους αστέρας από εκείνο το έθνος της ανομίας, από εκείνο το έθνος της κακίας και του φθόνου, από εκείνο το έθνος που ονομάζεται Αμερική, εν ονόματι της δημοκρατίας έστειλε ένα αστέρας, όχι ολόφωτους, ολόμαυρους, έστειλε ένα αστέρας για να οδηγήσουν τα παιδιά μας πού? Στην νέα ζωή, λέγει, στην νέα εποχή. Και ανέβησαν εις των Λυκαβητών κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και έφτασαν οι Ελληνόπαιδες και οι Ελληνίδες γυμνές
και χόρευαν μέσα στην βαθιά νύχτα, στα μεσάνυχτα, και εκείνοι οι αστέρες τι έκαναν? Είχαν μαζί τον τα εντόστια των χείρων, τα αίματα και τις ακαθαρσίες, και τα σηκώθηκε των χείρων και εράντιζαν τους ελληνόπαιδας και τους εδαιμόνισαν όλους. Και ήρθαν έπειτα άλλοι αστέρες, χειρότεροι των πρώτων, και έφερον τον Αντίχριστο ως σούπερ στάρ, ο Αντίχριστος, και τον έφεραν στην Ελλάδα. Και οι δημοσιογραφείς και δεν έπαυσαν να πλασάρουν ως πασαρέλα το διάβολον εις τους οφθαλμούς των ελληνοπαίδων. Αδερφοί μου, πού θα φτάσουμε? Αδερφοί μου, πού θα σταθούμε? Γρηγορείτε και μνημονεύετε ότι έτη πολλά ομιλήσαμε και ομιλούμε να είμεθα προσεκτικοί. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εν τόσο λίγου χρονικού διαστήματος έρχονται ταυτότητες με τον αριθμό του Αντιχρίστου. Φτάσαμε εις το τέλος. Τώρα θα αρχίσουν οι διωγμοί, τώρα θα αρχίσουν οι φυλακίσεις, τώρα θα αρχίσουν τα μαρτύρια, και να έχετε υπόψη, μη σαλευθείτε. Μη σαλευθείτε, μην υποκύψετε. Διότι σήμερα η Εκκλησία μας, όταν είδε τον Άριον, ο οποίος εισήρθε μέσα στην Εκκλησία και έπαιρνε τα ψυχάς, συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με 318 Θεοφαρούς Πατέρας στην Νίκαια της Μικράς Ασίας. Και εκεί κατεδίκασεν τον Άριον, τον αναθεμάτησεν, ο οποίος έλεγε τον Χριστόν οχτίσμα, και την Παναγία μας την έλεγεν Χριστοτόκον, όχι Θεοτόκον. Ο Άριος όμως αφήκε και σήμερον κατάλοιπα. Δεν εξουθενώθη ο Άριος, άφησεν υπόλοιπα τέκνα τους αιρετικούς, οι οποίοι λέγουν τα ίδια λόγια σήμερα. Αδερφοί μου, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως. Εάν σώσεις την ψυχή σου μια φορά, την έσωσες για πάντα. Αν την χάσεις μια φορά, την έχασες για πάντα. Πρέπει να μείνουμε σε εκείνα τα οποία η Εκκλησία μας έδωσε, σε εκείνα τα οποία μας εδίδαξε, σε εκείνα τα οποία μας έβαλε μέσα στην ψυχή μας, να μείνουμε πιστοί στον Θεό. Εκείνος μας υπεσχέθηκε, μας είπε, «Παιδί μου, μη με αρνηθείς, μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Αξίωσε μας, Κύριε, της επουρανίου Σου Βασιλείας, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.